Αγαπητοί τηλεθετές, χαίρετε. Με τον κύριο Σωτηρόπουλο θα συνεχίσουμε και σήμερα το όντως προσωπικό του αλλά και τόσο σοβαρό θέμα του αφορισμού του από την λεγόμενη Μίζωνα και υπερτελή σύνοδο. Πρωτού όμως προχωρήσω στις ερωτήσεις του κύριου Σωτηρόπουλο, θα ήθελα να δώσω, να επαναλάβω και πάλι τους αριθμούς τηλεφώνου του σταθμού 36 17 285, 36 17 285, και ο άλλος αριθμός 36 37 810, 36 37 810. Εάν θέλετε να επιβάλλετε κάποια ερώτηση που έχει σχέση με το θέμα της σημερινής εκπομπής, ευχαρίστως θα απαντήσουμε. Όπως και επίσης, για μισή τουλάχιστον ώρα μετά το πέρας εκπομπής θα είμαι εδώ στο σταθμό. Και θα δεχόμαστε τηλεφωνήματα. Πρωτού όμως προχωρήσουμε με τον κύριο Σωτηρόπουλο στο θέμα του αφορισμού του, θα ήθελα να του υποβάλω ορισμένες όντως σοβαρές ερωτήσεις. Και πρωτού υποβάλλετε, κύριε Ζόγκα, τις ερωτήσεις, θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Αγαπητοί τηλεθεατέ, το θέμα του αφορισμού είναι προσωπικό, όπως είπε ο κύριος Ζόγκας, αλλά είναι και γενικότερο εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος, διότι ο υποφαινόμενος δεν αφορίστηκε για καμιά προσωπική άτιμη πράξη, αφορίστηκε διότι υπερίσπησε την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Προπάντων, διότι υπερίσπησε την πίστη, ανταπεξερχόμενος κατά των αιρέσεων και βλασφημιών ενός αρχιεπισκόπου που κυβερνάει τον ελληνισμό της Πέμπτης Ηπείρου. Κύριε Σωτηρόπουλε, σας κατηγορούν ότι μεταβήκατε στην Αυστραλία και κηρύξατε τον Λόγο του Θεού, χωρίς όμως να έχετε άδεια από τον εκεί αρχιεπίσκοπο. Είναι εύκολο... Τι έχετε να απαντήσετε αυτή την είναι σοβαρή κατηγορία? Είναι εύκολο να κατηγορεί κανείς όταν δεν έχει καλή προαίρεση. Λοιπόν, δεν βρίσκουν λόγια ενθαρρυντικά για ένα σκληρό αγώνα τον οποίο διεξαγάγαμε στην Πέμπτη Ήπειρο με ένα δικτάτορα της Εκκλησίας, τύρανο αδίστακτο της Εκκλησίας, και βρίσκουν λόγια να κατηγορήσουν. Έχω απαντήσει σε αυτή την κατηγορία. Μας κατηγορούν ότι κηρύξαμε στην Αυστραλία χωρίς την άδεια του Αρχιεπισκόπου. Το πράγμα έχει ως εξής. Όταν για πρώτη φορά πήγα στην Αυστραλία το 1986, από το αεροδρόμιο, τόσο στη Μελβούρνη όσο και στο Σίδνεϊ, πήγα να χαιρετήσω, να υποβάλω τα σέβη στην Εκκλησιαστική Αρχή στη Μελβούρνη, στον Επίσκοπο Δέρβης, και στο Σίδνεϊ, στον Αρχιεπίσκοπο Στυλιανό. Λοιπόν, ήμουν απαράδεκτος και στους δύο αρχιερείς, έστειλαν ένα υπάλληλο και με είπαν ότι δεν γίνεσαι δεκτός, να φύγεις. Και δεν έδωκαν συνεπώς ευχή και ευλογία για να κηρύξω. Έκαναν κατάχρηση της εξουσίας τους. Είμαι ένας ορθόδοξος θεολόγος, κηρύττω ορθόδοξα, κηρύττω δωρεάν το Ευαγγέλιο, κανονικός, ένας καλός επίσκοπος, όχι καλή και παρακαλεί και προσκαλεί έναν θεολόγο να κηρύξει το Λόγο του Θεού, μάλιστα όταν κηρύττει δωρεάν, αδαπάνος. Εδώ όμως δεν είχαν καλή διάθεση απέναντί μου, επειδή εγώ είμαι πνευματικό τέκνο του Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου. Ο δε Φλωρίνης έχει ελέγξει αντικανονικές πράξεις του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας. Ήμουν persona non grata, πρόσωπο ανεπιθύμητο. Δεν μου έδωκαν άδεια και ευλογία να κηρύξω στους ναούς. Δεν κήρυξα στους ναούς, πειθάρχησα. Δεν εισέβαλα επαναστατικά στους ναούς για να κηρύξω. Κήρυξα σε σπίτια και σε αίθουσες τις οποίες ενοικίασε ο ευσεβής λαός, χιλιάδες χριστιανοί που με κάλεσαν στην Αυστραλία και ήθελαν να ακούσουν τα κηρύγματά μου. Ένας επίσκοπος εξουσιάζει τον εκκλησιαστικό μόνο χώρο, τους ναούς. Λοιπόν, στους ναούς δεν κήρυξα αφού δεν δόθηκε άδεια. Κακώς δεν δόθηκε άδεια. Εφόσον είμαι ένας ορθόδοξος θεολόγος, έπρεπε να δοθεί άδεια. Εν πάση περιπτώσει όμως, έκαναν κατάχρηση της εξουσίας τους και δεν μου έδωκαν άδεια. Και κήρυξα, επαναλαμβάνω, στο γεωγραφικό χώρο, όχι στον εκκλησιαστικό. Στα σπίτια και στις αίθουσες. Γιατί είμαι θεολόγος? Για να κηρύττω το Λόγο του Θεού. Αυτό είναι το έργο μου. Εάν ένας κακός επίσκοπος δεν θέλει να κηρύξω, δεν πρέπει να κηρύξω, πρέπει να σφραγίσω το στόμα. Οι αρχιερείς των Ιουδαίων επετίμησαν αυστηρότατα τους Αποστόλους και τους είπαν «Δεν θα κηρύτετε για τον Χριστό». Δεν τους άκουσαν οι Απόστολοι. Τι είπαν? Πειθαρχήν Θεό μάλλον οι ανθρώπες. Δεν μπορούμε να πειθαρχούμε σε εσάς που
διατάσσετε πράγμα αντίθετο προς το θέλημα του Θεού, θα πειθαρχήσουμε στο Θεό. Αυτό είναι ένα αξίωμα, μια αρχή χριστιανική, όταν το θέλημα των ανθρώπων, όσων υψηλά και αν ίστανται, έρχεται σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού, τότε προτιμούμε το θέλημα του Θεού. Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον ή ανθρώπης. Η τρίτη επιστολή του Ιωάννου, τρίτη καθολική επιστολή του Αποστόλου Ιωάννου, διδάσκει ότι η Εκκλησία είχε ευαγγελιστάς, περιοδεύοντες κήρυκας του Ευαγγελίου, που πήγαιναν από τοπική σε τοπική εκκλησία και κήρυταν το Ευαγγέλιο. Πήγαν και σε μια τοπική εκκλησία όπου προείστατο ένας φιλόδοξος και κενόδοξος και εγωιστής και τύραννος επίσκοπος, ο Διοτρεφής. Και εκείνος δεν τους επέτρεπε να ομιλήσουν και όχι μόνο δεν επέτρεπε να ομιλήσουν, αλλά αφόριζε, εξέβαλε από την εκκλησία, απέκοπτε από την εκκλησία τους ανθρώπους που τους φιλοξενούσαν στα σπίτια τους. Και ο Απόστολος Ιωάννης γράφει στην καθολική του επιστολή ελεγκτικά για αυτόν τον κακό επίσκοπο και λέει: όταν θα έρθω, λοιπόν, θα του υπομνήσω τα πονηρά του έργα. Λοιπόν, και ότι φλιαρεί, λέει, κατηγορώντας, για να δικαιολογήσει την συμπεριφορά του. Ένας Διοτρεφής κυβερνάει και την εκκλησία της Αυστραλίας και στενάζει ο ευσεβής ελληνικός λαός κάτω από τη δικτατορία και την τυραννία αυτού του αρχιεπισκόπου. Αρκετά διαφωτιστική και κατατοπιστική η απάντησή σας, κύριε Στοτρόπουλε. Αλίμονο, κύριε Ζόγα, αν χρειάζεται άδεια να ανοίξουμε το στόμα μας να μιλήσουμε για τον Χριστό. Καλά, αν είσαι ναούς, εντάξει, χρειάζεται άδεια. Ο επίσκοπος εκείνο που έχει να κάνει είναι το εξής. Όταν κηρύττει αναστεολόγους στα σπίτια ή στους ναούς, στις αίθουσες, να παρακολουθεί αν κηρύττει ορθόδοξα. Ακριβώς. Ή αν κηρύττει κακόδοξα. Αν κηρύττει κακόδοξα, τότε πρέπει να τον επιτιμήσει. Μάλιστα. Και να τον αφορήσει ακόμα. Μία άλλη ερώτηση, κύριε Στοτρόπουλε. Κατά τη διάρκεια της απουσίας σας στην Αυστραλία, η κυρία Μαρία Δουράκη απέστειλε μία επιστολή η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Χριστιανική και η οποία ευχαρίστως αναδημοσιεύτηκε στην εκκλησιαστική λεγόμενη αλήθεια. Μάλιστα. Σύμφωνα με την επιστολή της αυτή, η κυρία Δουράκη σας κατηγορεί ότι ονομάσατε την Ιερά Σύνοδο αίρεση και προτρέπετε τους χριστιανούς Ορθοδόξους να σχίζουν τα ράσα των ιερέων. Ότι είστε εκτός εκκλησίας εσείς και οι Ορθόδοξες χριστιανικές οργανώσεις και εκείνοι εντός εκκλησίας. Τι έχετε να απαντήσετε σε αυτές τις κατηγορίες? Αναλυθέστατο και ψευδέστατο. Λυπούμε διότι η κυρία Δουράκη εν τη απουσία μου στην Αυστραλία έγραψε τέτοια πράγματα και λυπούμε και για τη χριστιανική που αβασάνιστα τα δημοσίευσε σαν να είμαι άγνωστος στο χριστιανικό χώρο και βεβαίως το περίμενα ευχαρίστως να τα αναδημοσιεύσει η εκκλησιαστική αλήθεια. Με την κυρία Δουράκη είχαμε κάνει εδώ μια συζήτηση. Ναι. Λοιπόν, 3-4 πρόσωπα αρχικώς και εξετίμησα το θάρρος της. Είναι ένα πρόσωπο αγωνιστικό. Με συνεκίνησε ότι ήταν μια καλλιτέχνης, τραγουδίστρια, ζούσε κοσμικό βίο και επέστρεψε στο χριστιανισμό και εκδηλώνει ένα ζήλο και μια αγωνιστικότητα. Αλλά βλέπω ότι δεν προχωρεί καλά. Νομίζει ότι είναι υπεράνω όλων των αγωνιστών και έχει γίνει κριτής των πάντων. Ακόμη δεν μπήκε στον χριστιανισμό και έχει γίνει κριτής των πάντων. Με πήρε μια μέρα ένας χριστιανός στο τηλέφωνο και το έλεγε, μου το κατήγγειλε ο χριστιανός, ότι καλός είναι ο κύριος Στοτρόπουλος, αλλά είναι δειλός, δεν λέει ολόκληρη την αλήθεια. Με κατηγόρησε για δειλία, ενώ τον αντίον άλλοι με κατηγορούν ότι τραβώ στα άκρα. Δεν συγκρατούμε λίγο, λέγω ομά την αλήθεια. Λοιπόν, αυτή αντιθέτως. Μάλλον το δεύτερο συμβαίνει. Λοιπόν, αυτή με κατηγόρησε ότι είμαι δηλώ. Σε μια σύναξη, σε ένα ναό που ήταν 100-150 πρόσωπα που πήγαν να την ακούσουν, είπε ότι έπαθα ένα ολίσθημα. Και ποιο είναι το ολίσθημα? Ότι υποστηρίζω τους 12 Μητροπολίτες οι οποίοι εκθρονίστηκαν άνευ αιτίας, άνευ δίκης και άνευ απολογίας. Δεν είναι ολίσθημα το να υποστηρίζει κανείς το σωστό. Εκείνοι όμως αντιλαμβάνεται διαφορετικά τα πράγματα. Αλίμονο αν δεν υποστηρίζουμε τη δικαιοσύνη. Ναι, κύριε Ζόγα. Να σας διακόψω ότι
Δεν είναι μόνο η κυρία Μαρία Δουράκη. Έχουμε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες και πνευματικά παιδιά του γέροντος θα φτάσαμε εκεί, θα φτάσαμε, ναι, είπατε, κύριε Ζώγα, θα φτάσαμε. Ξέρω, είναι και άλλοι οι οποίοι φρονούν ότι δεν πρέπει να υποστηρίζουμε τους 12, το δίκαιο των 12 Μητροπολιτών. Εγώ πάντως ακολουθώ το γραφικό που λέγει αλίμονο σε εκείνον ο οποίος κατηγορεί το δίκαιο και υποστηρίζει το άδικο και δικαιώνει τον ασεβή και, και άδικη βασιλεία Θεού ου κληρονομήσουση. Αυτά είναι λόγια αιώνια. Είπε ότι στην επιστολή της ότι εγώ ονόμασα την Ιερά Σύνοδο αίρεση. Αυτό είναι όχι μόνο ψευδές αλλά και άστοχο σαν διατύπωση. Δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω μια τέτοια διατύπωση. Μια σύνοδος μπορεί να κατηγορηθεί ως αιρετική, εάν διδάσκει αιρετικά πράγματα, εάν αποφαίνεται και αποφασίζει αιρετικά πράγματα. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως αίρεσης. Αλλά δόξα τω Θεώ, η σύνοδος εδώ της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν διδάσκει αιρετικά πράγματα. Είναι μια σύνοδος επισκόπων που στα ζητήματα της πίστεως δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε. Δεν διδάσκουν αιρετικά πράγματα. Δεν ξέρω πώς βγήκε αυτό από το... αυτή η κατηγορία ότι δήθεν ονόμασα την Ιερά Σύνοδο αίρεση. Επίσης είναι ψευδέστατο ότι προέτρεψα το λαό και είπα σκίστε τα ράσα των παπάδων. Είναι μεγάλη κακοήθεια να διασπείλουν τέτοια πράγματα οι κατήγοροι. Είναι κακοηθέστατο ψεύδος αυτό. Σκίστε τα ράσα των παπάδων. Όχι, αυτά δεν τα εγκρίνει ο χριστιανισμός. Εκείνο που κάνουμε εμείς κρίνομαι διαλόγου. Το όπλο που χρησιμοποιούμε είναι ο λόγος του Θεού. Δεν φταίνει τίποτε τα ράσα για να τα σκίσουμε. Δεν φταίνε τα ράσα, φταίνε ορισμένοι ρασοφόροι. Άλλο θέμα αυτό. Επίσης είναι πλάνη να νομίζει η κυρία Δωράκη και κάθε ομόφρον της κυρίας Δωράκη ότι αυτή είναι με την Εκκλησία και εμείς επειδή ανήκουμε σε οργανώσεις ή επειδή ασκούμε κριτική εκκλησιαστικών αρχών, είμαστε εκτός εκκλησίας. Όλοι όσοι πιστεύουν ορθόδοξα είναι εντός της εκκλησίας. Και όσο συνειδητότερα μέλη της εκκλησίας είναι οι πιστοί, τόσο και ζωντανότερα μέλη της εκκλησίας, αληθινότερα μέλη της εκκλησίας θεωρούνται. Λοιπόν, οι θρησκευτικές οργανώσεις και οι μοναχικές αδελφότητες που βαδίζουν σύμφωνα με το πνεύμα του Ευαγγελίου και των πατέρων της Εκκλησίας είναι τα εκλεκτότερα τμήματα της Εκκλησίας. Τα λόγω, βγαίνει κανείς, ναι, όπως είπε ένας αρχιεπίσκοπος προ δεκαετιών, του είπε αυτό, ότι είναι τα λόγ της Εκκλησίας. Της τραδευμένης Εκκλησίας. Η εμπροστοφυλακή της Εκκλησίας. Μα για το Θεό αγωνιζόμαστε. Δεν αγωνιζόμαστε για τα βαλαντιά μας. Ούτε μισθούς παίρνουμε ούτε τίποτε. Λοιπόν, δείχνει πολύ έτσι παραπληροφόρηση ή και μοχθηρία ψυχών. Δεν λέω ότι έχει τέτοια αισθήματα, κυρία Δωράκη, δεν τη θεωρώ έτσι, αλλά είναι παραπληροφορημένη. Είναι φοβερή η εκστρατεία που γίνεται εναντίον εργατών του Ευαγγελίου, εναντίον θρησκευτικών οργανώσεων και επηρεάζονται οι ψυχές. Επηρεάζονται. Δεν θέλω πάντως να καταλογήσω κακή πρόθεση στην κυρία Δωράκη και αυτά που είπε και έγραψε τα θεωρώ ένα ολίσθημα αθέλητο που ελπίζω να το διορθώσει. Κύριε Σωτρόπουλε, τι για έχετε τα να πείτε, πνευματικά τέκνα του γέροντα Πορφυρίου είπατε κάτι. Υπάρχουν και μερικά πνευματικά τέκνα του γέροντα Πορφυρίου που μας κατηγορούν και αυτά ότι δεν κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία. Αυτό δεν λένε. Ναι. Ότι δεν κάναμε υπακοή στην Εκκλησία. Εγώ τον πατέρα Πορφύριο τον σέβομαι πάρα πολύ, τον σεβόμουν όταν ζούσε και σέβομαι τη μνήμη του τώρα που εκοιμήθη, που απήλθε στην αιωνιότητα. Τον θεωρώ τον μεγαλύτερο χαρισματούχο της εποχής μας στο διορατικό, στο προορατικό και στο ιαματικό χάρισμα. Φοβερός θαυματουργός.
και τον σέβομαι απεριόριστα και τον επικαλούμε και στην προσευχή μου σαν ένα σύγχρονο Άγιο και θεωρώ ότι πλαστογραφούν τη γνώμη του πατρός Πορφυρίου όσοι μας κατηγορούν ότι δήθεν είμεθα εναντίον της Εκκλησίας. Κάποτε συζητούσαμε με τον πατέρα Πορφύριο και τον ερώτησα σε ένα σημείο που είχα μια διαφωνία μαζί του. Λέω, τι εννοείται όταν λέτε υπακοή στην Εκκλησία? Μου λέει, υπακοή στους επισκόπους, στην ιεραρχία. Λέω, η Εκκλησία δεν είναι μόνον οι επίσκοποι, δεν είναι μόνον η ιεραρχία. Η Εκκλησία είναι το σύνολο των πιστών, κλήρου και λαού. Και το κύριο σώμα της Εκκλησίας είναι ο λαός, οι λαϊκοί που αποτελούν το πλείστο μέρος του εκκλησιαστικού πληρώματος. Και είπα επίσης ότι ο πιστός λαός, αυτός είναι ο φρουρός της πίστεως, όπως το λέει και η Εγκύκλειος των Πατριαρχών της Ανατολής το 1848, ο πιστός λαός, το σώμα της Εκκλησίας, αυτός είναι ο φύλαξ της πίστεως, της Ορθοδοξίας. Είπα λοιπόν στο γέροντα Πορφύριο, γέροντα λέω, ο πιστός λαός, αυτός κρίνει και οικουμενικές συνόδους. Έγιναν πολλές σύνοδοι, εκείνες στάθηκαν ως Άγιες Οικουμενικές Σύνοδες, τις οποίες ενέκρινε η συνείδηση του πιστού λαού. Και τότε μου είπε ο γέροντας, γιατί ήταν ταπεινός άνθρωπος, παιδάκι μου λέει, εσύ είσαι θεολόγος, εσύ διαβάζεις δογματική, μπορεί να έχεις εσύ δίκιο. Λοιπόν, λέω σε αυτό το σημείο, εγώ έχω δίκιο γέροντα, του λέω, η Εκκλησία είναι το σύνολο των πιστών και όταν οι ιεράρχοι συνιστούν σωστά πράγματα πρέπει να ακούμε και να υπακούμε. Αλλά όταν συνιστούν πράγματα άδικα, αντίθετα με το θέλημα του Θεού, αντικανονικά, τότε πρέπει να αντιδρούμε για το καλό της Εκκλησίας. Έπειτα ένας γέροντας, όσο μεγάλος κι αν είναι, γιατί ο Πορφύριος ήταν πολύ μεγάλος χαρισματούχος, δεν είναι αυθεντία, δεν είναι αλάθητος. Γιατί πολεμάμε τον Πάπα? Διότι λέει ένα άτομο ότι είναι αλάθητο. Όταν παρουσιάζονταν προβλήματα στην Εκκλησία, αν ένας ασκητής, όσο μεγάλος και χαρισματούχος και θαυματουργός κι αν είναι, αν ένας ασκητής ήταν παντογνώστης και αλάθητος, θα πήγαιναν και θα ρωτούσαν τον ασκητή και θα έλγαινε όλα τα προβλήματα. Αλλά δεν συνέβαινε αυτό. Συνέρχονταν οι επίσκοποι από τα πέρατα της Οικουμένης και συζητούσαν για να βγάλουν την αλήθεια, να βγάλουν ένα σωστό πόρισμα. Και εάν δεν ήταν σωστό το πόρισμα, δεν το ενέκρινε ο πιστός λαός και κατέπιπταν οι αποφάσεις των συνόδων. Αυθεντία υψίστη είναι ο Θεός. Και μετά το Θεό είναι οι προφήτες και οι Απόστολοι, οι οποίοι είναι αλάθητοι, και κατόπιν η Εκκλησία σαν σύνολο, η οποία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Κύριε Σωτρόπουλε, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για μερικές διαφημίσεις. Ευχαρίστω. Μόνο στην τηλετώρα, ο Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα, ο κύριος Χουσέιν Τσελέμ, καλεσμένος του Γενικού Διευθυντή της Τηλετώρα, του κύριου Γρηγόρη Μιχαλόπουλου, στην αφύλακτη διάβαση, την Τετάρτη στις 9:30 το βράδυ. Ο επιφανής διπλωμάτης για πρώτη φορά εκφράζεται στην ελληνική τηλεόραση σε μια συνέντευξη που σίγουρα θα συζητηθεί. Μια συνέντευξη που θα ανοίξει το δρόμο για το επόμενο βήμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αφύλακτη διάβαση την Τετάρτη, 9 Μαρτίου στις 9:30 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Κύριε Σωτρόπουλε, ένας τηλεθεατής είπε ότι εφόσον άπαξ, έτσι είναι η διατύπωση, και καταδικαστήκατε από την Εκκλησιαστική Αρχή, όλα όσα λέτε λέει, είναι εκ του πονηρού. Αυτός είναι αδαής, δεν ξέρει τι λέει. Λοιπόν, υπάρχει δίκαιος αφορισμός και άδικος αφορισμός. Ο άδικος αφορισμός, το είπαμε και στην προηγουμένη εκπομπή, είναι άκυρος. Και δεν πιάνει όπως λέει ο λαός μας και είναι η τίτλος τιμής για ένα υπερασπιστή της πίστεως ο άδικος αφορισμός, διότι ο Χριστός που είναι η υψίστη αυθεντία, ο αρχηγός της πίστεως, ο αμήν, η αλήθεια, η αυτοαλήθεια, ο Χριστός βεβαίωσε και τους ειδικούς του λέγοντας «Μακάρι είστε όταν σας διώξουν οι άνθρωποι και σας αφορήσουν και σας δυσφημίσουν για το όνομά μου. Να χαίρετε και να σκυρτάτε εκείνη την ημέρα. Ο μισθός σας είναι πολύ στον ουρανό. Έτσι έκαναν και στους προφήτες».
Εμείς δεν είμαστε προφήτες, δεν είμαστε Απόστολοι, αλλά τα λόγια, την πίστη των προφητών και των Αποστόλων κηρύττουμε και γι' αυτό αφοριστήκαμε τη σκανδαλώδη επιμονή του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας, τον οποίον ελέγξαμε για τις φρικτές αιρέσεις και βλασφημίες. Κύριε Σωτρόπουλε, θα ήθελα να προχωρήσουμε στο θέμα του αφορισμού. Ποιο αντίκτυπο είχε σε εσάς, στους οικείους σας, αλλά και γενικά στο θρησκευτικό κόσμο ο αφορισμός σας? Θα σας φανεί ίσως παράδοξο. Θα φανεί και στους αγαπητούς τηλεθεατάς παράδοξο. Αυτός ο αφορισμός δεν με στενοχώρησε καθόλου. Τον αντίον με χαροποίησε κατά το λόγο του Κυρίου. Όταν σας αφορίσουν οι άνθρωποι ένεκεν του Υιού του ανθρώπου, όταν σας αφορίσουν οι άνθρωποι διότι υπερασπιστήκατε το όνομά μου, την πίστη μου, είστε μακάρι να χαίρεστε και να αγάλεστε και έχετε μισθό. Ήταν υπόθεση χαράς και τίτλος τιμής για μένα. Ισθάνθηκα μια συντριβή. Ποια συντριβή? Είπα, Θεέ μου, ήμουν ανάξιος για μια τόσο μεγάλη τιμή. Γιατί όντως είναι μεγάλη αυτή η τιμή να αφοριστεί κανείς για την πίστη. Ο πατέρας μου, όπως είπα στην προηγουμένη εκπομπή, ζει ακόμη, είναι 98 ετών. Οι αδελφές μου δεν το είπαν τίποτε για τον αφορισμό μου για να μην στενοχωρηθεί σαν γέροντας άνθρωπος. Αλλά εκείνος βλέπει, διαβάζει τις γραφές, άλλα πνευματικά βιβλία παρά την ηλικία του. Είδε εκεί σε μια γωνιά τα φυλάδια που έβγαλε η ομάδα πρωτοβουλίας, μια ομάδα επιστημόνων για τον αφορισμό μου. Και όταν τα διάβασε, πήγε στις αδελφές μου και λέει, αφόρησαν, λέει, τον Νίκο. Γιατί δεν μου είπατε τίποτε? Δεν σου είπαμε, πατέρα, τίποτε για να μην στενοχωρηθείς. Και τι απήντησε ο γέροντας? Λέει, παιδί μου, αυτό δεν είναι για στενοχώρια. Αυτό είναι για χαρά. Δεν διαβάσατε τι είπε ο Κύριός μας? Όταν σας αφορίσουν οι άνθρωποι, να χαίρεστε, είστε μακάριοι, έχετε μισθό από το Θεό. Έτσι μίλησε ένας γέροντας 98 ετών. Και όταν τον επισκέφτηκα προημερών, μετά τον αφορισμό μου, με υπεδέχθη με τη φράση του Κυρίου, «Ή εμέ εδίωξαν και ημάς διώξουσι». Πρώτα ημερών, προτού τον επισκεφθώ, είπε στις αδελφές μου που τον συντηρούν, εγώ, λέει, είμαι γέρος άνθρωπος, μπορεί να πεθάνω χωρίς να δω το παιδί μου τον Νίκο. Αν πεθάνω θα του πείτε να συγχωρήσει τους εχθρούς του. Πολύ συγκινητικά αυτά που αναφέρετε, κύριε Σωτήρη. Λοιπόν, στον κόσμο, στους συνειδητούς χριστιανούς, ο αφορισμός προκάλεσε ιερή αγανάκτηση. Πού φτάσαμε, είπαν οι άνθρωποι, να μην αφορίζουν αντιχρίστους, που κάνουν αντιχρίστους νόμους, που γράφουν αντίχριστα βιβλία, αντιχρίστους λογοτέχνες, αντιχρίστους καλλιτέχνες, αντιχρίστους πολιτικούς, και να αφορίζουν ένα εργάτη του Ευαγγελίου, διότι ήλεγξε αιρέσεις και βλασφημίες ενός ισχυρού της Εκκλησίας, ενός Αρχιεπισκόπου. Επίσης, αντιμετώπισαν το θέμα του αφορισμού σαν μια γελία πράξη της λεγόμενης μίζωνος και υπερτελού συνόδου. Γελούσαν οι συνειδητοί χριστιανοί όταν πληροφορήθηκαν αυτόν τον αφορισμό. Μερικοί ζωηροί χριστιανοί, μάλιστα στην Αυστραλία, είπαν να μαζέψουμε ονόματα, να τα στείλουμε στο φανάρι με μία αίτηση και να πούμε, ζητάμε και εμείς αφορισμό σαν τον αφορισμό του κυρίου Σωτηρόπουλου. Πολλοί δε με συνεχάρισαν και με συγχαίρουν για τον αφορισμό, τον θεωρούν τίτλο τιμής και με συγκινούν οι άνθρωποι, διότι βλέπω ότι συλλαμβάνουν, ας μην είναι επίσκοποι, ας μην είναι ιερείς, συλλαμβάνουν τα πράγματα καλύτερα από επισκόπους και αρχιεπισκόπους και πατριάρχας. Πολλοί δε επίσκοποι, καλοί επίσκοποι, χαιρετώντας, με ασπάζονται και λένε, να σε ασπαστούμε να κολλήσουμε κι εμείς λίγο αφορισμό. Έκανε τεραστία εντύπωση και προκάλεσε και προκαλεί πολλές διαμαρτυρίες από τις πόλεις της Αυστραλίας μέχρι τις πόλεις της Αμερικής. Ο αφορισμός μου, έχουν αναστατωθεί οι συνειδήσεις των χριστιανών και βροχή τα τηλεφωνήματα, τα φάξ, τα τηλεγραφήματα, επιστολές δημοσιεύονται, άλλα κείμενα.
Λοιπόν, και διαμαρτύρεται ο κόσμος για το κατάντημα στο οποίο έφτασε η λεγόμενη μείζων και υπερτελής σύνοδος να αφορήσει ένα εργάτη του Ευαγγελίου. Δεν τόλμησε ούτε τον Καζαντζάκη να αφορήσει. Και αφόρησε τον Σωτηρόπουλο. Είναι πραγματικά μεγάλο το κατάντημα των εκκλησιαστικών ταγών που συνήλθαν στο φανάρι και έκαναν αυτόν τον αφορισμό. Με αυτόν τον αφορισμό κρίνονται οι άνθρωποι. Υπάρχουν βεβαίως και μερικοί μοχθηροί άνθρωποι οι οποίοι ευχαριστήθηκαν από τον αφορισμό. Είναι άνθρωποι που ανήκουν σε φαυλοκρατικά εκκλησιαστικά κυκλώματα και καθεστώτα. Ευχαριστήθηκαν. Και είναι και αυτό ένα σημάδι ότι ο αφορισμός ήταν άδικος. Κύριε Σωτρόπουλε, γι' αυτό ευχαρίστησε τους αδίκους και τους φαυλοκράτες. Μήπως θα μπορούσατε να πείτε στους τηλεθεατές οι εκπρόσωποι, μάλλον αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν στη λεγόμενη μείζωνα και υπερτελή σύνοδο, εκπρόσωποι ποιων εκκλησιών ήταν, ποιων πατριαρχείων αυτοκεφάλων εκκλησιών. Θα ήταν ενδιαφέροντα να το πούμε. Να σας πω, δεν μου κοινοποίησαν την απόφαση. Είναι μια απόφαση άρπα κόλλα που λέμε. Το θέμα μου δεν ήταν στην ημερησία διάταξη. Το έθεσε εκτάκτος ο Αυστραλίας, επειδή πολέμησα τις αιρέσεις του. Ούτε υπογραφή φέρει η απόφαση, ούτε σφραγίδα όπως είπα και άλλοτε, ούτε μου την κοινοποίησαν και δεν ξέρω και ακριβώς ποιοι μετήχαν. Όλα τα πρόσωπα που μετήχαν δεν τα ξέρω. Ξέρω πάντως ότι ως πρόεδρος μετήχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ήταν επίσης ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ήταν εδώ από την Ελλάδα ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Κύπρου ο Νέας Μύρνης, ο οποίος αντί να υποστηρίξει ένα μέλος της τοπικής εκκλησίας, της αυτοκεφάλου εκκλησίας της Ελλάδος, λοιπόν, έριψε τον λίθον του αναθέματος και αυτός ο κύριος, και ένας Πέτρος Άκρας επίσης κάτω από τον Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, ήταν επίσης ο Περιστερίου, ο οποίος ακούω ότι πήρε το μέρος μου, με υπεστήριξε, αλλά κυριαρχούσε ο Στυλιανός Αυστραλίας. Επεκράτησε η θέληση του Στυλιανού Αυστραλίας. Ήταν και μερικοί άλλοι, δεν ξέρω ποιοι ήσαν. Εμείς νιώσαμε. Το έγγραφο δεν ήρθε ακόμη δηλαδή στα χέρια μου, ούτε πρόκειται να έρθει. Δεν συμμετείχε ο Αυστραλίας στη Μείζωνα Σύνοδο, αλλά αυτός είναι πίσω από την απόφαση, ανέβηκε στο φανάρι και πίεσε τρομερά τον Πατριάρχη για να λάβει την απόφαση του αφορισμού μου. Αυτός είναι κατ' ουσίαν που πίσω από αυτή την απόφαση. Ξέρετε κύριε Σωτρόπουλε, εμείς οι απλοί χριστιανοί τι ερωτήματα θέτουμε στον εαυτό μας με τον αφορισμό σας, με την συμφωνία που έχει σχέση με τους μονοφυσίτες, με το συνέδριο κάτω του Λιβάνου που έγινε το 90. Προπάντων με το συνέδριο του Λιβάνου. Ξέρετε τι. Όπου οι εκπρόσωποι της Ορθοδόξου, της Ορθοδοξίας, των 9 από τις 15 Ορθόδοξες Εκκλησίες, αρνήθηκαν την μοναδικότητα της Ορθοδοξίας ως Εκκλησίας. Αυτή είναι η φοβερότερη απόφαση που έχουν λάβει οι οικουμενιστές. Είναι μια δεύτερη Φεράρα Φλωρεντία. Λοιπόν, αυτό κοιτάξτε, είναι ανυπόφορο δηλαδή. Αυτό έχει αναστατώσει όλες τις συνειδήσεις, τις θρησκευτικές που έχουν το ορθόδοξο αισθητήριο υγιές και άφθορο. Όπως σωστά αναφέρατε, έχει αναστατωθεί όντως η συνείδησή μας όταν λάβουμε υπόψη ορισμένα στοιχεία που έχω ενώπιόν μου. Κάποιος αδελφός μας τα έδωσε. Είναι επίσημα τεκτονικά κείμενα, κείμενα των Μασόνων. Και θα παρακαλώσω αν υπάρχουν τέκτονες οι οποίοι είναι τηλεθεατές αυτή τη στιγμή που θα μπορούσαν να ελέγξουν την ακρίβεια των στοιχείων που παραθέτουμε. Τι λένε αυτά τα κείμενα. Λοιπόν, εν συντομία, τεκτονικό δελτίο Μάρτιος-Απρίλιος 1970. Ισχυρούνται οι τέκτονες στη σελίδα 134 ότι ο Πατριάρχης Χωστινοπόλης Μελέτος Μεταξάκης και ο πρώην Καβάλας και εν συνεχεία προκαθήμενος Αθηνών Χρυσόστομος, οι δύο οποίοι άλλαξαν το ορτολόγιο το 1923-24, ναι, ήσαν μασόνοι. Ναι. Συνεχίζουμε. Συγγνώμη, να παρουσιάσω τα κείμενα όπως έχουμε τη σειρά.
στο τεκτονικό δελτίο Πυθαγόρας, Οκτώβριο-Δεκέμβριο 1981, στη σελίδα 332. 1981. Ναι, λέει, και φανταστείτε, λένε οι τέκτονες οι μασόνοι, τι θα συνέβαινε αν τους είχαμε αναφέρει, εμείς οι μασόνοι, εν ζωή, τους τέκτονες κληρικούς. Οι άλλοι μασόνοι είναι ειλικρινείς άνθρωποι, δεν πρέπει να κατηγορούν με τα θάνατον τον Α ή τον Β ότι το μασόνος, έπρεπε να τον φανερώνουν όταν είναι εν ζωή. Θα φτάσουμε και σε αυτό, κύριε. Αυτό είναι το τίμιο και το ειλικρινές. Θα φτάσουμε όμως και σε αυτό. Διότι μπορεί να μην είναι ένας μασόνος και μετά θάνατον να γράψουν ότι είναι μασόνος εκ λόγω της σκοπιμότητος, να πούνε να και ιεράρχοι μεγάλοι ήσαν μασόνοι. Ενώ εκείνος δεν μπορεί να απολογηθεί αν δεν ήταν μασόνος. Ναι, κύριε Σωτρόπουλο, θα φτάσουμε και σε αυτό. Και φανταστείτε τι θα συνέβαινε αν τους είχαμε αναφέρει εν ζωή. Το Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου δοκίμασε ένα ζηλωτή, παλαιοημερολογήτη δηλαδή, να του ψαλιδίσει τα γένα για το ζήτημα τη προσαρμογή του ημερολογίου στην αστρονομική πραγματικότητα. Φαντάζεται κανεί τι θα γινόταν αν γίνει το γνωστό πω ήταν και τέκτον. Θα είχε πέσει θύμα μια ευάρθμιση αλλά καλά οργανωμένη και φανατισμένη ζηλωτία. Φτάσουμε στο κείμενο. Αν υποθέσουμε ότι είναι καλό πράγμα ο μασονισμό, θα ήταν τίτλο τιμή να πούνε ο τάδε είναι μασόνο και ο τάδε είναι μασόνο. Για να κρύβουν τη μασονική ιδιότητα, αυτό σημαίνει ότι είναι ύποπτο η μασονία. Κύριε Σωτρόπουλε, αφήστε να ολοκληρώσω. Τεκτονικό δελτίο Πυθαγόρας, έτος 1987, τεύχος 21, σελίδες 289 και 290. Αποστέλνει μία επιστολή ο Πατριάρχης της Αλεξανδρίας, ο ίδιος ο Παρθένος, και μάλιστα έχουν από πίσω. Ο σημερινός Πατριάρχης, ο Παρθένος, ήταν ανάμεσα σε αυτούς που με αφόρησαν. Μάλιστα. Και λέγει. Πού τη στέλνει την επιστολή ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Αθήνα 18/1988. Αγαπητέ Πρόεδρε, κύριε Χρήστο Μανέα. Και ο κύριος Μανέας έδωσε πρόσφατα μια συνέντευξη και ισχυρίζει, ναι, ξέρω, όταν έλειπα στην Αυστραλία. Υπάρχουν ενεργά μέλη της Μασονίας που είναι Μητροπολίτες. Να τα φανερώσει. Λοιπόν, θα φτάσουμε. Να τα φανερώσει, αυτά είναι τίμια πράγματα, να τα φανερώσει. Και αν δεν τα φανερώνει, η Ιερά Σύνοδος πρέπει να τον μηνύσει. Διότι δυσφημείται η Ιερά Σύνοδος. Ή αν δεν είναι μασόνι και αυτός ισχυρίζεται ότι είναι μασόνι, ιεράρχη, λοιπόν, και δεν τους φανερώνει, δυσφημείται η Ιερά Σύνοδος. Η προθεσμία τελειώνει 27 Μαρτίου. Ή ο Μανέας πρέπει να φανερώσει ποιοι είναι, να τους κατονομάσει. Ή η Ιερά Σύνοδος να τον μηνύσει. Ή αν δεν συμβεί ούτε το ένα ή το άλλο, είναι ύποπτα τα πράγματα. Μάλιστα. Και ισχύονται λοιπόν οι υποψίες των χριστιανών ότι έχουμε ιεράρχες που κυβερνώνται από σκοτεινές δυνάμεις. Λέγει λοιπόν ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Αγαπητέ Πρόεδρε, κύριε Χρήστο Μανέα, να με συγχωρήσετε που δεν σας ευχαρίστησα έως τώρα. Σήμερα είδα τον Άγιο Αξόμης κύριο Πέτρο, στον οποίο παρέδωκα την επιταγή της δωρεάς σας του Τεκτονικού Ιδρύματος Ελλάδος των 100.000 δραχμών. Να τελειώσουμε. Τα χρήματα θα δοθούν στην Εκκλησία Αιθιοπίας, στην Αντίς Αμπέπα, για τις ανάγκες του λαού της, τις περιοχές που την οπαθούν. Αργότερα θα στείλουν και τη σχετική απόδειξη. Θα ήθελα εκ καρδίας να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για την εκδήλωση αυτή του Ιδρύματός σας, που είναι ευλογημένη από το Θεό, μας. Σας εύχομαι όλα τα καλά του Θεού, με ευχές και πολύ αγάπης. Αγάπη ο Αλεξανδρίας Παρθένος. Τέτοιοι άνθρωποι με αφόρησαν. Ακριβώς. Κύριε Ζώγα, η γραφή λέει «Έλεον αμαρτωλού, μη λιπανάτω την κεφαλή μου». Δεν θέλω λάδι, λέει, από αμαρτωλό, εννοεί εδώ με την έννοια του ασεβούς, από ασεβή άνθρωπο, άπιστον, αντίθεο, δεν θέλω δώρα. Η αρχαία εκκλησία δεν δεχόταν δώρα από αιρετικούς, από διαζευμένους και συζώντας παρανόμως, από ανθρώπους διεστραμμένους κλπ. Δεν δεχόταν δωρεές. Σήμερα δέχονται και από μασόνους. Να ολοκληρώσω. Και λένε ότι είναι ευλογημένα αυτά τα δώρα. Ο πατήρ Επιφάνιος ο Θεοδωρόπουλος, ο σοφός αείμνηστος αρχιμανδρίτης, έχει εξετάσει πολύ προσεκτικά το θέμα της μασονίας επί τη βάση της μασονικής βίβλου της Ελλάδος και απέδειξε με τρόπο τετραγωνικό, θα έλεγα, με μαθηματική αυστηρή σκέψη, θα έλεγα, ότι ο μασονισμός δεν είναι απλώς μια φιλοσοφική κοινωνική οργάνωση, φιλανθρωπική, όπως ισχυρίζονται μασόνοι, αλλά είναι μια θρησκεία μυστηριακή η οποία δεν παραδέχεται τη θεότητα του Χριστού. Σαφώς δηλαδή είναι μια αντίχριστη θρησκεία. Να ολοκληρώσω την ανάμεση. Συνεπώς από τέτοια οργάνωση και τέτοια θρησκεία πώς δέχονται δωρεές. Απορώ
και υφίσταμε, έλεγε κάποιος. Δεν έλεγε εξίσταμε, λοιπόν, έλεγε απορώ έχουμε... και υφίσταμε. Επειδή έχουμε μόνο 3 λεπτά, λοιπόν, να διαβάσω. Μάλιστα. Τεκτονικό δελτίο, έτος 1988, τεύχος 25, σελίδα 295. 1.000.000 δραχμές υπέρ του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης, από τη Μασονία. Και 1.000.000 δραχμές υπέρ του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, κύριε Σωτοπούλε. Και συνεχίζουμε στο τεύχος πάλι 25, έτος 1988. Αυτά τα χρήματα... Τα ίδια πράγματα μας λένε. Αυτά τα χρήματα, να χρησιμοποιήσω μια έκφραση του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, του συμπατριώτου μου Αγίου, του μεγαλύτερου προφήτου της Ορθοδοξίας και μεγαλύτερου διδασκάλου του Γέλλονος. Αυτά τα χρήματα που προέρχονται από μασόνους είναι αφορισμένα. Αυτά είναι αφορισμένα. Να τα πείτε όμως στους πατριάρχες που τα παραλαμβάνουν. Εδώ παρακολουθούν, είχα τηλεφωνήματα, ότι παρακολουθούν εδώ τις ομιλίες που κάνω, τις βιντεοσκοπούν, για να βρουν κανένα λεξίδιο να με καθίσω στο σκαμνί. Λοιπόν συνεχίζουμε και στους τρόπους, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Εμείς προσέχουμε τι λέμε, από τα 100 που ξέρουμε λέμε τα 10 που είναι υπεραποδεδειγμένα και υπερκατοχυρωμένα. Επαναλαμβάνω, τεκτονικό δελτίο, έτος 1988, τεύχος 25, σελίδα 307, το ίδιο πράγμα της Κωνσταντινούπολης. Λέει, θα ενισχυθούν επίσης δια το υπ' αυτών πραγματοποιούμενων φιλανθρωπικών έργων τα πατριαρχεία. Της πρώτων, της Κωνσταντινούπολης διανόησης 1 εκατομμύριο. Της Αλεξανδρίας επίσης διανόησης 1 εκατομμύριο. Δεν παραλείπουμε να τονίσουμε ότι η μεγάλη στοά της Ελλάδος θα έρθει αργώς στα εγγένεια κοινωνικά ιδρύματα με ρήμνες κλπ. Στον τεκτονικό δελτίο, έτος 1992, τεύχος 40-41, στη σελίδα 115 διαβάζουμε. Σίγμα, δηλαδή σε πτήστο απλά, τον αριθμό 63, Ανατολής Καβάλας. Δωρεά 200.000 οστράκων εις το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Και στο πάλι τεκτονικό δελτίο, τεύχος 42-43, έτος 1993, στη σελίδα, διαβάζουμε στη σελίδα 5. Στις 2 Ενδεκάτου 1992 η Εκκλησία της Ελλάδος ανεκήρυξε Άγιον τον Χρυσόστομο Καλαφάτην, επίσκοπον Σμύρνης. Η μνήμη του θεωρητάται 27 Αυγούστου, ημέρα του μαρτυρικού του θανάτου, το έτος 1920 στη Σμύρνη. Και ακούστε τι λένε, τι ισχυρίζονται οι τέκτονες, στη σελίδα 6. Μασόνι. Ο Μέγας Ιεράρχης, ο αγωνιστής του έθνους, ο τέκτον, ο ιερομάρτης, ο εθνομάρτης και ο Άγιος Χρυσόστομος. Δεν πρέπει να έχει μασονία έναν Άγιο, κύριε, ναι. Ζόγα. Και στο, πάλι στο τεκτονικό δελτίο, τεύχος 47 του 1994, διαβάζουμε. Θα μπορεί, να καυχηθεί η μασονία ότι δημιούργησε και επειδή έναν Άγιο. Ο χρόνος. Ναι. Στην σελίδα 30, στις 9 Τρίτου 1993, μετά τη επτήση του Α Παύλο Μελά, αριθμό 114, ο μιλητή ο Σεβασμίο τη Τουά Μέλη, αδερφό Αντώνιο Παπαναστασόπουλο, με θέμα Χρυσόστομο Μύρη, ο Άγιο Τέκτον. Είναι φοβερά αυτά, κύριε Σωτρόπουλε, αλλά δυστυχώ τελείωσε ο χρόνο, αγαπητοί τηλεθεατέ. Θα συνεχίσουμε στη Θεό την ερχομένη Δευτέρα. Μέχρι τότε ο Θεό να σε έχει καλά. Χαίρετε, καλό απόγευμα. Χαίρετε.